Στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ξεκινά σήμερα νέος γύρος διαπραγματεύσεων κυβέρνησης Τρόικας, με την ελληνική πλευρά να προσδοκά ότι ο νέος έλεγχος της ελληνικής οικονομίας θα έχει ολοκληρωθεί ως τις 20 Ιουνίου. Παραμονή δηλαδή της συνεδρίασης του Eurogroup, όπου θα συζητηθούν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για το μηχανισμό εξυγίανσης των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Επίσης, η ελληνική πλευρά προσδοκά να έχει δοθεί νωρίτερα και η έγκριση από το Euro Working Group για την εκταμείευση της δόσης των 3,3 δισευρώ του Ιουνίου. Η αποτίμηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας για το πρώτο εξάμηνο εφέτος θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Γιάννη Στουρνάρα με τους εκπροσώπους των δανειστών. Παράγοντες της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν σημαντικές τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, καθώς τις συνδέουν με την ικανοποίηση του αιτήματος για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ωστόσο, η Τρόικα θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δημοσιονομικά περιθώρια για μια τέτοια κίνηση. Η Ελλάδα ανησυχεί επίσης για τις υπόλοιπες πτυχές της αξιολόγησης της οικονομίας, με κύριο αγκάθι να παραμένει το δημόσιο. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να τεθούν και οι νέες προβολές για την προοπτική επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος, σε συνάρτηση με τις νεότερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ύφεσης, οι αλλαγές στο φορολογικό καθώς και η πρόοδος στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναφέρει ότι το ζήτημα του χρηματοδοτικού κενού για την περίοδο 2014 έως 2016 θα τεθεί επιτάπητο στον έλεγχο του φθινοπόρου, ουδής όμως μπορεί να προεξοφλήσει ότι δεν θα ασκηθούν πιέσεις και κατά τις τρέχουσες συζητήσεις. Στον κατάλογο της Τρόικας πάντως υπάρχουν τουλάχιστον 147 εκκρεμότητες, οι οποίες ακόμη και αν οι εκπρόσωποι των δανειστών επιδείξουν ελαστικότητα, εξαναγκάζουν τα Υπουργεία σε έναν αγώνα δρόμου.